Δεύτερον, ο Δήμος πρέπει να είναι διεκδικητικός. Πρέπει να πάει στα Υπουργεία και να απαιτήσει τέρμα οι ημίτρελοι που κάθε λίγο και λιγάκι κλείνουν το κέντρο της Αθήνας. Δεν είναι δυνατόν να ζούμε τον αποκλεισμό και να υπάρχουν επαγγελματίες με τα καταστήματά τους εκεί που να έχουν βάλει τις περιουσίες τους, να πληρώνουν τα χαράτσια τους. Ημίτρελοι. Τι εννοείται, 20 και 30 άτομα κάθε φορά παραβιάζουν τον νόμο και κλείνουν το κέντρο της Αθήνας. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν είναι καθόλου καλό να κλείνουν το κέντρο της Αθήνας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά δεν είναι επίσης ακόμα πιο. Δεν είναι καθόλου καλό επίσης να τους αποκαλείται η Μήτρελος. Εγώ έτσι έχουν προβλήματα. Έχουν αιτήματα. Εγώ τους 20 και 30 που κλείνουν κάθε λίγο και λιγάκι το κέντρο, γιατί αν πάνε στο πεζοδρόμιο και προσπαθεί η μειοψηφία να επιβάλλει έτσι θελικά τη δική της διαμαρτυρία. Είναι γενικευμένος όρος, δεν είναι για το. Είναι απαράδεκτο να κλείνουν 20-30 άτομα το κέντρο, αλλά δεν μπορεί να τους αποκαλείς η Μήτρελος. Υπάρχουν κάποιοι Μήτρελοι που νομίζουν ότι ακόμα ζούμε την εποχή της δικτατορίας.